Σαλάτα του σεφ. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε ένα μαρούλι, μία ντομάτα, ένα αγκουράκι, ένα αυγό βρασμένο, μία κουταλιά άνηθο ψιλοκομμένο, ένα κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, τρεις κουταλιές ελαιόλαδο, δύο κουταλιές ξύδι, ένα κουταλάκι μουστάρδα, ένα φλιτζάνι μαγιονέζα, 5 ελιές χωρίς κουκούτσι, αλάτι πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά για τη σαλάτα του σεφ και κάτι μου είπες όταν δείχνουμε την κάρτα για το ζαμπόν. Ναι, και από ό,τι είδατε, τα υλικά δεν έχουμε ζαμπόν. Αυτή η σαλάτα του σεφ δεν έχει ζαμπόν, γιατί εμείς θα τη συνοδεύσουμε με το κρέας και αφαιρέσαμε λοιπόν το ζαμπόν. Αλλά θα δείτε τι ωραία σαλάτα που θα φτιάξουμε σήμερα. Ξεκινάς με το μαρούλι. Έχουμε κόψει το μαρούλι. Λιμένο και κομμένο. Ναι, δώσουμε εμένα τα μπολ τα άδεια. Έχουμε κόψει την ντομάτα σε κυβάκια, τα βάζουμε εδώ. Εσύ θα παίρνεις όλα αυτά. Να σου ρωτήσω κάτι. Αυτή η σαλάτα, αν ας πούμε δεν έχουμε αυτό το φαγητό, μαζί με το ζαμπόν και λίγο ψωμάκι και λίγο τυράκι, ίσως είναι σαν πλήρες γεύμα, δεν Εγώ είναι. Εγώ την τρώω χωρίς το ζαμπόν σαν γεύμα. Μπράβο. Με ένα φέτα ψωμί ψημένο. Και τέλεια. Αυτή τη σαλάτα είναι ένα γεύμα και χορταίνεις πάρα πολύ, Έστε. Ένα πολύ ωραίο μεσημεριανό και σωστό γεύμα. Και βραδινό. Έχουμε Ο διατροφολόγος μας που θα έρθει σε λίγο θα είναι περήφανος για σένα σήμερα. Ναι, μαθαίνω πολλά πράγματα. Έχουμε βάλει και το κρεμμυδάκι, όπως είδες. Μπράβο. Θα βάλουμε και ελίτσες. Ελίτσες. Μπορεί να τις βάλουμε αρκετές. Εγώ θα βάλω αυτά. Θα μου δώσεις λίγο το αλάτι. Βεβαίως. Και πιπέρι, μήπως. Ναι. Θέλεις να μου βάλεις εσύ για να το λερώσω, γιατί θέλω να τα ανακατέψω λίγο. Φτάνει. Γιατί έχεις και την ελιά. Λίγο πιπεράκι. Τι και ωραία μύριζε με άνηθο και το κρεμμυδάκι, τι ωραία μυρουδιά που έχει. Ναι, και το αγκουράκι και το κόβουμε έτσι σε κυβάκια. Πολύ απλή σαλάτα είναι αυτή τελικά. Πάρα πολύ. Και ξέρεις, μπορεί να τα έχεις όλα πλυμμένα μέσα στο... Να τα έχεις πλύνει, να τα έχεις καθαρίσει όλα αυτά, στο να τα έχεις βάλει στο ψυγείο, μέσα σε σακουλάκι, σε μια ωραία λεκάνη και όταν έρθεις από τη δουλειά σου, τα βάζεις τα όλα ετοιμάζεις. Μαζί. Πάρα πολύ απλά. Και είναι η αλήθεια μια ωραία σαλάτα που αρέσει πολύ στα παιδιά μας. Μα γι' αυτό μας το λέγει και αυτή η κυρία, αρέσει πάρα πολύ στο παιδί μου και τι θα κάνω. Αχ, τώρα ξέρουμε όλοι να τη φτιάξουμε. Βάζουμε και αυτό. Και τα ανακατεύουμε λίγο έτσι με το χέρι μας. Οπότε έχεις βάλει μαρούλι, κρεμμυδάκι, άνηθο, ντομάτα, ελιές και αγκουράκι. Λίγο αλάτι και λίγο πιπεράκι. Και θα τη βάλουμε εδώ που θα βγάλω τώρα και τα γαντάκια. Αν θέλεις βάλτε την εσύ να ετοιμάσω εγώ τη σάλτσα, Έστερ. Εγώ τι θα κάνω? Θα διάσεις το μαρουλάκι σε αυτή εδώ στη σαλατιέρα. Βεβαίως. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ να φέρω ένα κουταλάκι. Και ωραίο χρώμα η σαλατιέρα για σήμερα διάλεξες. Μ' αρέσει. Αυτά τα βάζω λίγο στην άκρη, δεν τα χρειαζόμαστε. Ναι, όχι. Εγώ θα βάλω εδώ 2-3 κουταλίτες και βάζω λαδάκι. Θα βάλω λίγο ξύδι. Απλό ξύδι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όλα απλά. Βάλουμε τη μαγιονέζα. Γι' αυτό αρέσει σε πόσα παιδιά. Η μαγιονέζα το κάνει έτσι πολύ νόστιμο. Λίγα μουστάρδα. Θα μου βάλεις και λίγο αλατάκι εσύ βέβαια. Τώρα. Λίγο βέβαια. Εντάξει. Και θα την ανακατέψω εγώ έτσι λίγο. Πολύ ωραίος συνδυασμός με τη μαγιονέζα. Και τη μουστάρδα και το λάδι ναι, και γίνεται ξύδι. Πολύ ωραία αυτή η σάλτσα. Και τι κάνουμε, στρώνουμε έτσι ωραία ωραία τη σαλάτα μας. Παίρνεις και αυτό. Βεβαίως, πάει και αυτό. Και σε 5 λεπτά είναι η σαλάτα έτοιμη. Οπότε μπορεί και από το πρωί να τα έχουμε όλα πλυμμένα και έτοιμα στο ψυγείο και την ώρα που γεννάμε στο σπίτι. Και μπορούμε απλά και να την έχουμε και έτοιμα. Έτοιμη Έστερ, να την έχουμε με μία μευράνη σκεπάση. Σωστό. Α, τη σως τη βάζεις από πάνω. Βάζω και μετά την ανακατεύεις όταν είναι να τη σερβίρεις. Σωστό. Μπορεί να βάζουμε κι άλλη σως. Εγώ δεν θέλω πάρα πολύ γιατί θέλω να είναι και λίγο
Το φαγητό μας πώς πάει? Καλά, το φαγητό είναι έτοιμο. Έχει μείνει όπως μου είπες να μείνει. Να μείνει το κρέας, έχει πει η Βάσια μόνο με το λάδι. Οι πιπεριές έχουν μαλακώσει, το κρέας έχει μαλακώσει γιατί το έχεις κόψει σε μικρό. Ναι, ναι, σε μικρά πάντα κομματάκια. Θέλει μικρά, για να λύνει και το κρέας αυτό που είναι πάρα πολύ μαλακό. Να σε δείρουμε και το κρέας. Ναι. Έκοψες και βρασμένο αυγό από πάνω. Βέβαια. Πόση ώρα περίπου πρέπει να βράσουμε το αυγό για να είναι έτσι για τη σαλάτα καλά, γιατί το ρωτάνε καμιά φορά. Εγώ συνήθως 10 λεπτά, 8.